ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Do 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 do. Αποφάσισα. Σήμερα θα σας πω τα ζώδια. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να χαλαρώσετε και να με εμπιστευτείτε. Όπως βλέπετε, έχω μελετήσει, έχω οργανωθεί πλήρως με τα ηλιακά μου τα συστήματα, με τους χάρτες μου, με τους διαβήτες μου. Θα κοιτάω μέσα από αυτό εδώ το ωραιότατο τηλεσκόπιο και ό,τι βλέπω θα σας το λέω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν. Ερμής, Άρης, Αφροδίτη, Γη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας. Όλοι αυτοί οι πλανήτες μας επηρεάζουν. Τώρα το πώς ακριβώς μας επηρεάζουν θα το βρούμε. Θα πάρω αυτόν εδώ το μυρογνωμόνιο, που είναι το μυρογνωμόνιό μου, κάπου εδώ ήτανε, το διαβήτη μου, εδώ, και θα χαράξω αυτήν εδώ τη συντεταγμένη. Κάνεις παιδάκι. Χαράζοντας... Τι α, κάνεις. Κυρία πατέρα μου, πόσο χαίρομαι, πάνω στην ώρα ήρθατε. Ξέρεις τι θα πει αυτό, αυτό ξέρεις τι είναι. Έχω βγάλει εγώ όλους τους πλανήτες, για έχω βάλει σειρά. Ναι, για δείξε μου ποιος είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι... Ποιος. Από εκεί. Ποιο, εδώ, εδώ να μου δείξεις. Από εκείνη την πλευρά. Όπως καταλάβατε φίλες και φίλοι. Κάθε βράδυ δεν βγαίνετε στο παραθύρι να βάλετε αυτό να βάζετε το τηλεσκόπιο. Όχι, για να μας λέτε μου την άλλη μέρα. Αυτό το μικρό βιβλιαράκι γράφει πού είναι οι πλανήτες και πώς μας επηρεάζουν. Και δείτε, αυτό άστερα, δηλαδή λοιπόν. Δεν το χρησιμοποιείτε. Όχι. Δεν θέλετε να πείτε, εγώ δεν ξέρω από άστερα. Μπορώ να σου πω να μην σε πικράνω, αλλά εσύ δεν ξέρεις να μου δείξεις πού είναι ο Άρης. Τι καλή σχέση εγώ με τα άστρα έχω, ξέρετε. Εμένα που με βλέπετε, από 7 άστρα και πάνε, ούτε ένα λιγότερο δεν πάω. Ωραία, είσαι και δίδυμος, θα λες ωραία, από αστρολογία δεν ξέρεις τίποτα. Λοιπόν, θα κάνουμε deal. Έλα. Εγώ θα σας πάω στα 7 άστρα και εσείς θα πείτε ζώδια. Έγινε. Deal, κλείσαμε. Λοιπόν, μπουρτζαλαλαμ, φύγαμε για 7 άστρα. Είναι το ξενοδοχείο που έκανε τα πεντάστερα να φαντάζουν γατάκια μπροστά του. Γιατί πολύ απλά κέρδισε με την αξία του 7 ολόκληρα αστέρια. Ένα ξενοδοχείο συνώνυμο της κλειδής και της μεγαλοπρέπειας. Ένα ξενοδοχείο για βασιλιάδες ή για όσους αισθάνονται βασιλιάδες και φυσικά μπορούν να πληρώσουν σαν βασιλιάδες. Το Burj Al Arab ή αλλιώς στο πιο πολύ φωτογραφημένο ξενοδοχείο στον κόσμο δεν υπάρχουν απλά δωμάτια, γιατί όλα είναι πριγκιπικά δωμάτια. Χρυσά πόμολα, υδρομασάζ, πουπουλένια παπλώματα, βελούδινοι καναπέδες και θέα που κόβει την ανάσα. Ένα κατάλημα μέσα στο οποίο μπορείς να ζήσεις τα πάντα αρκεί να τα ονειρευτείς και να τα ζητήσεις. Μπορείς να επιλέξεις Rolls Royce ή ελικόπτερο για τη μετακίνησή σου, να χρησιμοποιήσεις ασανσέρ αποκλειστικής χρήσης, να ανέβεις τους ορόφους πάνω σε ολόχρυσες σκάλες, μέχρι και θεραπεία προσώπου με χαβιάρι μπορείς να κάνεις. Ένα κορίτσι που ξέρει πολύ καλά να μετράει τα άστρα, μια γυναίκα με καλά κονέ στο σύμπαν, βασικό αυτό, που με τις γνώσεις αστρολογίας, αστρονομίας και ψυχολογίας που διαθέτει, ξέρει να μετράει, να ζυγίζει και να συντονίζει ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να δούμε επιτέλους μια άσπρη μέρα σε αυτή τη ζωή. Στάρ αστρολόγος, η πραγματική βασίλισσα της πρωινής ζώνης, μπαίνει στα σπίτια μας καθημερινά χρόνια τώρα, μέσα από την πρωινή ζώνη του Αντένα, η κυρία Λίτσα Πατέρα, σήμερα στο παρεάκι μας. Γεια σου, γελαστό κορίτσι. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ. Κανένα καλό νέο έχετε να μου πείτε? Και καλά έχουμε. Έχω την... Θα ήθελα να πω το εξής, ότι βεβαίως βρισκόμαστε σε μια περίοδο που λίγο πολύ ζοριζόμαστε, στεναχωριόμαστε,
περνάμε διάφορα. Όμως, αυτή η σκοτεινή εποχή έπρεπε να γίνει, διότι αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, αυτά όλα που έχουμε ζήσει ήταν όλα ψεύτικα, ήταν όλα σάπια. Τώρα λοιπόν, κατά ένα περίεργο τρόπο, το σύμπαν τα γκρεμίζει για να χτίσει κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι λίγο ακόμη θα πρέπει να αντέξουμε, ώστε να πάμε στον καινούριο δρόμο που μας βγάζει αυτή η εποχή του υδροχώου, που είναι πραγματικά, θα είναι, όσοι τη ζήσουν, θα είναι πολύ καλύτερο. Πότε το προσδιορίζετε, στο 15, στο 16? Μία διετία τη χρειαζόμαστε σιγά σιγά για να πάρουμε έναν άλλο δρόμο. Το τυχερό ζώδιο φέτος το καλοκαίρι ποιο θα είναι? Αυτό που θα ερωτευτεί, θα πατρευτεί, θα γεννήσει, θα βγάλει λεφτά, θα ευτυχήσει? Όλα μαζί τα θέλει και είναι και δίδυμος. Σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει διαβάσει καθόλου. Δεν ξέρει τίποτα. Πω. Γιατί με αδειάζετε έτσι, κύριε Πατέρα? Τι άδειασμα είναι αυτό που μου κάνετε? Μα είσαι δίδυμος εσύ. Ποια ζώδια ευνοούνται φέτος το καλοκαίρι? Λοιπόν. Να δώσουμε και λίγη χαρά στον κόσμο. Βεβαίως. Επειδή ο Δίας είναι στον καρκίνο, βεβαίως μέσα στον Απρίλιο δεν θα δουλέψει, σας το λέω. Αλλά από εκεί και πέρα ευνοούνται πολύ τα ζώδια του νερού, δηλαδή τα ψάρια. Οι καρκίνοι εν μέρη που έχουν περάσει πολλά, οι σκορπιοί. Και τα ζώδια της γης. Λες και φέτος το σύμπαν είναι αποφασισμένο να δώσει μισά-μισά. Δηλαδή και εν μέρη οι Ταύροι, οι Εγώκεροι και οι Παρθένοι λιγότερο. Από το καλοκαίρι και μετά ο Δίας που έρχεται να φέρει όλα τα καλά περνάει στο Λιοντάρι, που σημαίνει ότι οι ευνοημένοι θα είναι οι Κριοί, θα είναι τα Λιοντάρια, θα είναι οι Δίδυμοι. Η καθημερινή μας ζωή θα αλλάξει, θα βελτιωθεί η ζωή των ζυγών και των υδροχών. Έτσι μπορώ να πω ότι τα μισά ζώδια θα ευνοηθούν μέχρι το καλοκαίρι και τα άλλα μισά από το ένα καλοκαίρι ως το άλλο. Επομένως όλοι κάτι θα πάρετε, υπομονή κάτι όλοι θα πάρετε. Όλοι κάτι πάρε. Θα πάρετε, σαν επίδομα θα είναι και αυτό. Μεταξύ έτσι. Μεταξύ μας τώρα, ο γκαντέμις του καλοκαιριού ποιος θα είναι? Ο γκαντέμις του καλοκαιριού δεν υπάρχει. Υπάρχουν ζώδια τα οποία πρέπει να προσέχουν περισσότερο, δηλαδή οι καρκίνοι. Κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι που είναι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο. Είμαι σίγουρη ότι δεν ξέρεις τα δεκαήμερα. Είμαι σίγουρη. Μου τα εξηγήσατε λίγο πριν και το ξέρω. Μου είπατε τουλάχιστον ότι είμαι στο τρίτο δεκαήμερο. Εντάξει. Λοιπόν, εκείνοι πρέπει να προσέχουν λίγο. Δεν υπάρχουν γκαντέμιδες, γιατί μπορεί να έχεις ένα πλανήτη ο οποίος να βάλεται, δηλαδή σε ένα τομέα να μην πηγαίνεις καλά και να πηγαίνεις καλά στο άλλο. Κάπως έτσι θα μοιράζει το σύμπαν για να μπορούμε να τα αντέχουμε κιόλα. Θα σας ρωτήσω, στον Αντένα τώρα με την κρίση εκεί στο γραφείο, πώς είναι τα πράγματα? Μια χαρά, γιατί? Δηλαδή, τα σκουπίδια σας τα μαζεύετε μόνοι σας ή έχετε συνεργεία καθαρισμού? Όχι, έχουμε. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί? Στη Χλιδάτη Ελβετία, ναι, κάποιες δημόσιες υπηρεσίες αποφάσισαν για λόγους οικονομίας να καταργήσουν τα συνεργεία καθαρισμού και να αναθέσουν στους εργαζόμενους μία ακόμη υποχρέωση. Για να δούμε. Και στην Ελβετία και όλα. Αμέ. Οι Ελβετοί πάνε για ακόμα μια φορά το κατεστημένο και αποτελούν τους πρώτους δημοσίους υπαλλήλους με διευρυμένα καθήκοντα. Τι εννοώ? Εκτός από τις διοικητικές εργασίες τους, θα είναι και καθαριστές, βεβαίως. Θα πιάνουν σκούπα και φαράση δηλαδή και θα υποχρεούνται να σκουπίζουν, να σβουγγαρίζουν, να ξεσκονίζουν και βέβαια πριν αποχωρήσουν από το γραφείο τους να πετάνε και τα σκουπίδια. Όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται για λόγους οικονομίας και το πλάνο περιλαμβάνει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες εκτός από τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Η καινοτομία αυτή ξεκίνησε ήδη από πέρυσι πιλωτικά σε 800 υπαλλήλους και φέτος αναμένεται να διευρυνθεί. Κάτι που σημαίνει ότι πολύ σύντομα αναμένεται να τους χορηγηθούν πολλά ξεσκονόπανα. Πριν φύγεις από τη δουλειά, πετάς και τα σκουπίδια έξω, κάνεις και ένα σκούπισμα και όλα καλά. Σφουγγαρισματάκι. Σφουγγαρισματάκι. Και είναι και Ελβετία. Λοιπόν, πάμε τηλεόραση. Πάμε. Α, τηλεόραση. Τι. Γιατί τέτοιος ορφασμός? Προχώρησε και θα σου πω. 20 χρόνια στην τηλεόραση έχουν δει τα ματάκια σας πράγματα και θάματα. Τους έχετε ζήσει όλους, τα έχετε ζήσει όλα. Οι παρουσιαστές αλλάζουν, οι πανελίστες αλλάζουν, οι μάγειρες αλλάζουν, οι παραγωγοί αλλάζουν, οι σκηνοθέτες αλλάζουν. Ένα πρόσωπο όμως μένει σταθερό και ακλόνητο και αυτό είναι η Λίτσα Πατέρα. Είναι το φαινόμενο της πρωινής ζώνης θέλει κόπο ή τρόπο τελικά?
Δεν ξέρω τι θέλει. Νομίζω ότι όταν προσπαθείς και είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, μέσα μου έκανες ορισμένες ερωτήσεις, να κάνω μια παρένθεση, και μου έλεγες αυτός που μπορεί να βγάλει χρήματα είναι έτσι το κάρμα του, η μοίρα του κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι ενώ ερχόμαστε με κάποιες προδιαγραφές, σε οτιδήποτε ο άνθρωπος δίνει μεγάλη σοβαρότητα και την κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του, νομίζω ότι το σύμπαν τον ανταμείβει. Και πιστεύω ότι επειδή έχω δοθεί έτσι σε αυτή την έρευνα, ότι εντάξει, πάω καλά. Μπήκατε ποτέ στο δίλημα να φύγετε από τον Αντένα? Γιατί σίγουρα θα σας έχουν γίνει και άλλες προτάσεις από κανάλια. Και αν ακόμη στιγμιαία, ήταν στιγμιαίο το λάθος, το σκέφτηκα, το απέρριψα αμέσως. Δηλαδή και στα καλά και στα άσχημα, γιατί πέρασα και διάφορα. Δεν είναι όλα καλά, 23 χρόνια εκεί. Κάποιες εποχές υπήρχαν και δυσκολίες. Όχι, δεν ήθελα να φύγω, δεν το σκέφτηκα να φύγω. Λοιπόν, τώρα ήρθε η μεγάλη ώρα. Θα σας δείξω κάποιους από τους πιο βασικούς παρουσιαστές της πρωινής ζώνης του Αντένα και εσείς θέλω να μου λέτε ένα θετικό και ένα αρνητικό για τον καθέναν. Έτσι όπως τους έχετε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε έτοιμοι? Αν μπορέσω. Μπορείτε, όλα τα μπορείτε. Ξεκινάμε από την αρχή. Η Ρουλίτσα. Με Ρούλα Κορομιλά. Στη Ρούλα χρωστάμε πολλά. Χρωστάμε την πρωινή ζώνη, όπου είχε αμφισβητηθεί πάρα πολύ αν μια πρωινή ζώνη θα ζήσει. Η Ρούλα με το μαγνητισμό που διαθέτει, την εξυπνάδα και την ομορφιά της, καθιέρωσε την πρωινή ζώνη. Τα αρνητικά της μπορώ να πω ότι είναι ο μεγάλος της συναισθηματισμός. Αυτός της έχει κάνει ίσως κακό κάποιο. Δένεται πολύ με τους ανθρώπους, δηλαδή? Είναι πολύ συναισθηματική και πολλές φορές το συνέστημα χωρίς τον ορθολογισμό μπορεί να σου κάνει ζημιά. Ελένη Μνεγάκη. Το άλλο μου κορίτσι. Αυτό το κορίτσι όταν ήρθε, το έχω ξαναπεί, και είδα το οροσκόπιό της, είπα θα γίνει σπουδαία παρουσιάστρια, θα μιλάει πάρα πολύ και τα λοιπά. Τον πρώτο λοιπόν καιρό που ήταν φοβισμένο και μικρούλα και πιο ψαρωμένο και λίγο ψαρωμένο, μου λέγανε αυτή είναι που θα μιλήσει. Όταν μίλησε δεν σταμάτησε να μιλάει. Είναι εκπληκτική, έχει πάρα πολύ μεγάλες ικανότητες. Εκτός από το ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι πάρα πολύ έξυπνη, πολύ διαισθητική. Αρνητικό, τι να πω αρνητικό. Να πω ότι είναι αρκετά τυπική στη δουλειά της, να πω αυτό. Συνεχίζουμε με Ελεονόρα Μελέτη. Ελεονόρα Μελέτη. Νομίζω ότι είναι ένα μικρό ακόμα κοριτσάκι, το οποίο καμιά φορά δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των καταστάσεων. Τι εννοείτε? Ένα μικρό κοριτσάκι δεν μπορεί να διακρίνει τους κινδύνους, τις δυσκολίες. Τις αντιμετωπίζει σαν μικρό κοριτσάκι. Συνεχίζουμε με Νίκο Μουτσινά και Κατερίνα Ζαρίφη. Θετικό δεν έχει η Ελεονόρα? Το ότι είναι μικρό κοριτσάκι δεν είναι θετικό. Θετικό είναι. Και το αρνητικό? Ότι είναι μικρό κοριτσάκι. Ο Μουτσινάς είναι πάρα πολύ ένα ταλαντούχο παιδί σε ό,τι κάνει. Η Κατερίνα έχει πολύ χιούμορ. Το αρνητικό τους έχω την αίσθηση ότι ήταν ότι οι δύο μαζί δεν είχαν χημεία. Δεν ήταν, ναι, δεν παρά το γεγονός ότι ο Νίκος είναι εξαιρετικός και η Κατερίνα στον τομέα της, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν συμπληρώνει ένας τον άλλο. Δεν πήγε η χημεία, κάπως αλλιώς έπρεπε να είναι. Συνεχίζουμε με Σταματίνα Τσιμτσιλή. Πολύ γλυκό, πολύ όμορφο, πολύ αληθινό κορίτσι. Εντάξει, έφυγε λόγω εγκυμοσύνης, μετά τελείωσε ο χρόνος και τώρα ξανάρχισε. Και ένα αρνητικό? Έχει άγχος. Να πω ότι έχει λίγο άγχος. Κλείνουμε με Γιώργο Λιάκα και Φέη Σκορδά. Μου, παιδιά. Παρά το γεγονός ότι δεν τους γνώριζα και δεν τα λέω αυτά επειδή είμαστε τώρα μαζί, μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση από την αρχή το πόσο έξυπνος είναι ο Γιώργος, πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Από τις πρώτες και όλα μέρες τον πλησίασα, του είπα συγχαρητήρια. Από την ώρα που κάνεις τα παιδιά, τους τεχνικούς να γελάνε,
αξίζει συγχαρητήρια και θα πετύχεις. Η Φέη είναι ένα πάρα πολύ γλυκό κορίτσι και πιστεύω ότι είναι, έχει δέσει πάρα πολύ ωραία η ομάδα. Αρνητικό υπάρχει? Δεν έχω δει προς το παρόν αρνητικό, αλήθεια. Δεν έχω δει. Όσον αφορά τον Γιώργο Λιάγκα, το γεγονός ότι πολλές φορές διατυπώνει χμηρά τις απόψεις του και προκαλεί με τα λεγόμενά του. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ αληθινός. Το ακούω αυτό, το ακούω και από άλλους. Δεν το πιστεύω. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ αληθινός. Δηλαδή αυτό που σκεπτόμαστε όλοι, εκείνος έχει την αυτή να το πει. Και πιστεύω ότι δεν παρεξηγείται, γιατί δεν το λέει για κακοπροαίρετα. Οτιδήποτε πει δεν το λέει κακοπροαίρετα. Είναι αυτό που λέμε πίσω από τις κάμερες και έχει το θάρρος να το πει και είναι και πάρα πολύ κατηρτισμένος, πάρα πολύ έξυπνος, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που σας εκνευρίζει σαν να παρουσιαστεί, ποιο στοιχείο? Η ανέδεια και το ψέμα, η ανέδεια με ενοχλεί. Στην αρνητική και θετική ενέργεια που μπορεί να εκπέμπει ένας άνθρωπος, πιστεύετε? Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να εκπέμπουν αρνητικά και το έχουμε δει, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να μην σου κάνει κακό, να μην σου έχει κάνει τίποτα και να κάτι να νιώθεις, να μην θες να είναι δίπλα σου. Είναι μια αρνητική ενέργεια την οποία θα πρέπει να την αποφεύγουμε. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος γκαντέμις και αυτό να επηρεάζει τη δική μου τη ζωή επειδή τον συναντάω, ή κάποιος άλλος γούρι και να μου φέρνει θετικά αποτελέσματα ή θετικές εξελίξεις στη ζωή μου? Σαφώς, και πολλές φορές οι άνθρωποι που συνεργάζονται, οι δύο μπορεί να πάνε καλά, ενώ άλλοι δύο μπορεί να μην πάνε καλά. Μπορεί να μην είναι γκαντέμις, μπορεί για τον άλλο να είναι καλός, αλλά να μην ταιριάζει στη δική σου τη χημεία, η δική του ενέργεια να μην είναι, πέρα από το ότι μπορεί να υπάρχει και κακή ενέργεια, δηλαδή ο άλλος σε βλέπει με ζήλια, δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Αλλά ναι, πιστεύω στην ενέργεια. Ενέργεια είμαστε όλοι. Μπορεί δηλαδή κάποιος να αποβάλει την γκαντεμιά από πάνω του? Την γκαντεμιά, με ποια έννοια το λες τώρα αυτή την γκαντεμιά? Την κακή ενέργεια. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος βγάζει συνέχεια αρνητική ενέργεια. Άκουσα. Πρώτον, πώς εγώ μπορώ να τον κρατήσω μακριά, να αποθήσω την αρνητική ενέργεια που μπορεί αυτός να μου στέλνει? Να φύγεις μακριά. Μακριά του δηλαδή, δεν τον πλησιάζω. Ο δε ίδιος, να ξέρετε το εξής. Ο ίδιος τώρα. Άκουσα. Ο ίδιος. Άμα ξυπνάς το πρωί και βλέπεις μόνο τα αρνητικά. Εγώ λέω συνήθως βλέπετε τι έχετε και όχι τι σας λείπει. Έχω αυτό, έχω εκείνο, κάτι έχεις ρε παιδί. Όταν λοιπόν σου λείπει ένα και αρχίζεις πρωί-πρωί και εδώ και γκρίνια και αυτό, αυτό δημιουργείς την άβρα σου. Θα έχεις ακούσει την άβρα? Την έχεις ακούσει? Αυτό που εκπέμπουμε. Ναι, αλλά οι πιο προχωρημένοι άνθρωποι, εδώ ακριβώς, ανάλογα με αυτά που σκέπτεσαι, αν είναι καλά ή κακά, υπάρχει ένα χρώμα, το οποίο μάλιστα οι πνευματικοί άνθρωποι το βλέπουν. Αυτή λοιπόν η γρουσουζιά που ξυπνάς το πρωί και αρχίζεις και γκρινιάζεις γι' αυτό, σου δημιουργεί εδώ μία άβρα κακή και τραβάς το κακό. Εάν λοιπόν αλλάξεις εσύ μέσα σου και αρχίζεις και βλέπεις τι ωραία που είμαι Έλληνας, που έχω τη θάλασσα, που έχω τα πουλάκια, που έχω τον ήλιο, δεν πειράζει, μην έχω και λεφτά, όλα θα τα ξεπεράσουν. Εάν μπορείς να σκέφτεσαι έτσι, όσο είμαι καλά και, εν πάση περιπτώσει, έχω τρία πράγματα, είμαι καλά. Ο άλλος ο άνθρωπος που δεν έχω και αρχίζει και γκρινιάζει, δημιουργεί μία αρνητική στον εαυτό του, όλα του πάνε στραβά και αυτό μπορεί να το μεταδίδει. Αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας οφείλονται στη μοίρα μας, στο πεπρωμένο, ή είναι τυχαίο? Είναι τύχη, είναι θέματα τύχης? Ερχόμαστε με κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο χάνει τον πατέρα του στα 2 του χρόνια, αυτό είναι μία μοίρα. Από εκεί και πέρα. Είναι μοίρα, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι μοίρα. Φαίνεται αυτό. Από εκεί και πέρα μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να αλλάξουμε. Έχω 2 οροσκόπια πολύ δύσκολα, τα οποία με την προσπάθειά τους τα έχουν καταφέρει, περνώντας από ατραπούς δύσκολους. Δεν είναι όλα μοίρα. Είναι πολλά πράγματα στα χέρια μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι το γεγονός ότι αν θα βρω τον άντρα της ζωής μου ή αν θα παντρευτώ ή το ποιον θα παντρευτώ, αν θα βγάλω λεφτά, αν θα πετύχω τώρα ή όχι. Τώρα τα μπέρδεψες όλα μαζί, δεν γίνεται. Όλα αυτά θέλω να πω είναι γραφτά, είναι θέμα προσπάθειας και τύχης μόνο. Λοιπόν, δεν ερχόμαστε εδώ να έχουμε τύχη σε όλα τα θέματα. Ερχόμαστε για να περάσουμε ορισμένα μαθήματα. Δηλαδή, μπορεί να μην αντιμετωπίζεις καλά το θέμα σχέσεων. Για να μην σου πηγαίνουν καλά οι σχέσεις, μπορεί να μην το αντιμετωπίζεις εσύ καλά, έτσι. Ή μπορεί να μην προσπαθείς τόσο ώστε αν σκοπός σου είναι το χρήμα, να βγάλεις χρήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε προδιαγραφές, δηλαδή ότι εκεί θα έχεις δυσκολία μεν, αλλά με τη δική σου προσπάθεια και με το μάθημα που παίρνεις, γιατί παίρνεις κάποια μαθήματα, μπορείς να το ξεπεράσεις.
Μπορούμε να ξεπεράσουμε πράγματα. Το γεγονός, ας πούμε, ότι εγώ γνωρίζω σήμερα εσάς, είναι τυχαίο ή συνέβη για κάποιο λόγο? Καθόλου. Είναι για να αρχίσεις να μαθαίνεις αστρολογία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα. Ούτε τον Άρη δεν ήξερες που είναι. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και, βέβαια. Είναι για να μάθω τον Άρη. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Το μικρόφωνο στον κόσμο. Η κόντρα μας για σήμερα δεν είναι άλλη από αυτό το καυτό ερώτημα που ταλανίζει την ανθρωπότητα χρόνια τώρα. Τύχη ή πεπρωμένο? This is my destiny. Τύχη ή πεπρωμένο? Τύχη φυσικά. Πεπρωμένο ή τύχη? Πιστεύω στο πεπρωμένο. Στο πεπρωμένο σου να δίνει σημασία. Τι είναι αυτό που καθορίζει την πορεία της ζωής μας? Αν ήταν κι όχι τύχη θα δείξει μετά. Μα παράλληλα και ο χρόνος σου δεν σταματά. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει? Ή η προσπάθεια και η τύχη τους κανόνες διαγράφει? Το δικό σου πεπρωμένο. Κάθε συνάντηση είναι κάρμα ή τυχαίο πράγμα? Και καλή τύχη μάγες. Η μοίρα χαράζει βαθιά τη γραμμή της παλάμης? Ή είναι θέμα τύχης το τι κάνεις ή δεν κάνεις? Τυχαίο ή μοιραίο, σημασία έχει να είναι ωραίο. Πεπρωμένο ή τύχη, σβήνω τα φώτα. Εσύ όμως που πιστεύεις, στην τύχη ή το πεπρωμένο λοιπόν? Τύχη. Δεν μπορεί τώρα να πιστεύεις ότι όλα είναι γραμμένα και τέτοια. Πεπρωμένο. Όλα έχουν τη μοίρα τους. Τύχη. Γιατί είμαστε τυχερές, Ζάνε. Παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή σου να έχεις και λίγο τύχη. Όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Μοίρα την καίει ο καθένας που όλος. Ό,τι γίνεται, ευθυνόμαστε εμείς με τις πράξεις μας. Δεν είναι ούτε θέμα τύχης ούτε θέμα πεπρωμένο. Αν είναι κάτι να σου συμβεί, θα σου συμβεί. Είναι γραφτό. Αν κάποιος έχει τύχη, έχει το πεπρωμένο μαζί του. Όπως είπε και ο μεγάλος Μαχάτμα Γκάντι, εμείς θα κάνουμε την αλλαγή που θέλουμε να δούμε. Τύχη. Γιατί νομίζω ότι είναι πιο ωραίο στο να σου τύχει κάτι. Και γραμμένο και τύχη όλα. Πεπρωμένο. Στην τύχη πιστεύω εγώ. Κάνεις την τύχη μόνος σου καμιά φορά. Πεπρωμένο. Γιατί αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει. Τέλος. Είναι γραφτό στη μοίρα μας. Θέλω. Είναι θέμα, μας κατακλέβουν. Δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ Ελλάδα γιατί μέχρι τώρα μας κλέβουνε. Στην τύχη. Γιατί άμα έχεις τύχη, διάβαινε. I don't know. Στην τύχη. Ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Είναι θέμα συγκυρίας. Είναι πνεύμα συνεργασίας, το κατάλληλο άτομο, την κατάλληλη στιγμή. Τύχη. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Η τύχη τη φτιάχνεις μόνος σου. Τύχη. Το σωστό timing. Μπορεί η μοίρα να έχει αποφασίσει και ωστόσο το σωστό timing να αλλάξει κάτι και να βγεις νικητής. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Τύχη φυσικά. Είναι προδιαγραμμένα όλα. Θέμα τύχης. Δεν πιστεύω στο πεπρωμένο. Εγώ πιστεύω στο πεπρωμένο, αλλά είμαι της φιλοσοφίας. Στην Αθηνά και χείρα κίνη. Την τύχη. Είναι θέμα τύχης. Καλώς. Ή ένα καλό ή ένα κακό. Πιστεύω στην τύχη. Πεπρωμένο. Η μοίρα καθορίζει τα πάντα. Είμαι και προληπτικός αν ρωτάτε για αυτό το θέμα. Τύχη. Καθαρά τύχη. And the winner is τύχη. Την τύχη λοιπόν μπορούμε να την κυνηγήσουμε. Το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον, λέει μια παροιμία. Ορμάτε λοιπόν, βούρ στη ζωή και πιάστε την τύχη από τα μαλλιά. Και έτσι να το δούμε, καλό είναι. Σωστό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με αγαπημένη Λίτσα Πατέρα και βέβαια προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μην φύγει κανείς. Ταύλη, είστε πιο καλή στην πίτιμπα. Στα δύο. Και στα δύο. Απειλητικό μου ακούστηκε αυτή. Και στα δύο. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Ωχ, ας έφερε. Έξι, κι άσο. Δεν υπάρχει. Ασόδιο. Αυτό δεν είναι τόσο καλό. Δεν είσαι και καλύτερη. Εγώ. Δεν πιστεύω. Δεν έπαιξε καλά. Θα ανοίγω. Παίζω τολμηρά. Ανοίγω για να κλείσω μετά. Εγώ όμως θα παίξω πιο συντηρητικά και θα κάνω. Όταν χάνετε έτσι, αντιζεστέ. Όχι. Δηλαδή τώρα που θα χάσετε, θα τα χεράκια μετράει το μωρό μου. Για να είναι σωστά. Έχεις ακόμα ώρες πτήσης.
Τι έγινε τώρα αυτό, από πού ήρθε. Από πού ήρθε αυτό. 6, 4, 1, 2, 3, 4 αυτό? Και 6. 2, 1 τώρα. Τώρα. Γιατί πού να το πάω. Γιατί δεν το πας εδώ έξω. Εγώ έναν άσο παρακαλώ. Έχω και καιρό να παίξω, γιατί και αυτό. Α. Τώρα θα έρθουν οι εξάρες. Είσαι μακριά, για να τώρα δούμε. Τώρα θα έρθουν. Για να δούμε. Δεν το πιάνεις. Απειλώ όμως. Τι αυτή, ε. Είναι μια βοήθεια, κάποιος τι πες με τώρα. 4-1. Μήπως ξέρεις καλύτερη δεν μου πάει το τάβλι. Μήπως ξέρεις. Δεν μου βγαίνει. Δεν μπορώ, είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Το τάβλι, εκκλησία. Μα τώρα μετράει με τα χεράκια τα 4, δεν είναι τάβλι. Πω, εδώ προσβολή. Γιατί, το τάβλι θέλει καλοκαίρι, θέλει παραλία. Και θέλει και ώρες πτήσης, αγάπη. Την είπε τώρα. Θέλει ώρες πτήσης, τι να κάνουμε, εντάξει. Είσαι καλή στη δουλειά. Την επόμενη φορά θα είσαι πιο προπονημένη. Για να δούμε. Την επόμενη φορά, θα μάθεις λίγη αστρολογία, θα παίρνεις τον αστρολόγο, θα μάθεις λίγο τάβλη. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, για να με κάνετε παρέα, πρέπει να μάθω τάβλη, μπιρίμπα, να ξέρω αστρολογία και τι άλλο. Τίποτε, αυτά. Εντάξει, αυτά αρκούνε. Ζώδια, αστρολογία. Είναι τελικά χάρισμα, κληρονομικό χάρισμα. Όχι, κανένα χάρισμα. Είναι πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ διάβασμα, πάρα πολύ μελέτη και πάρα πολύ συνέπεια. Αλλά όπως ένας γιατρός είναι καλύτερος γιατρός με διέστηση, ένας αστρολόγος είναι καλά να έχει διέστηση. Αλλά είναι πολύ διάβασμα. Εσάς τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τα άστρα, πώς σας ήρθε το ερέθισμα? Άστο να μην το πιάσουμε, γιατί είναι μια πικρή ιστορία, μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία σε φέρνει σε μια φάση να πεις τι Θεός είσαι εσύ, γιατί να συμβεί αυτό. Και αρχίζεις να διαβάζεις, να δεις τι γίνεται κτλ. Και βρίσκεσαι στην αστρολογία, η οποία σου δίνει πολύ ωραίες απαντήσεις, τις οποίες τις δέχεσαι. Ήταν η ανάγκη δηλαδή να ξεπεράσετε κάποιο δύσκολο συμβάν. Ναι. Και τι απαντήσεις σας έδωσε? Απαντήσεις μου έδωσε ότι ερχόμαστε εδώ με ένα προορισμό που εμείς δεν ξέρουμε αν το καλό είναι αυτό ή το άλλο. Ότι ερχόμαστε να πάρουμε ορισμένα μαθήματα για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ότι μην κάνεις κακό γιατί αυτό σου επιστρέφει. Όταν είπατε στον πατέρα σας, πατέρα, θέλω να γίνω αστρολόγος. Ποια ήταν η αντίδραση? Δεν έγινε έτσι. Ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός, ήμασταν μια πολύ συντηρητική οικογένεια. Τάξης και ηθική δηλαδή. Όταν εμένα μου ήρθε να μάθω αστρολογία για το λόγο που σου είπα, διάβαζα στο μπάνιο, δεν το έλεγα σε κανένα. Σιγά σιγά μου λέγανε, παιδάκι μου, τι είναι αυτά που κάνεις και τα λοιπά. Κρυφό σχολείο το σπίτι. Ακριβώς, κρυφό σχολείο, ναι. Γιατί πριν από τόσα χρόνια, τώρα η αστρολογία έχει αποδειχθεί πια ότι πραγματικά επηρεάζει. Πριν από τόσα χρόνια ήταν και λίγο έτσι, περίεργα τα πράγματα. Και όταν το έμαθε? Εντάξει, με αγαπούσε πολύ, τι να κάνει. Αναγκαστικά το αποδέχτηκε. Παιδικά χρόνια δύσκολα ή ανέμελα? Είχαμε μια πολύ ωραία οικογένεια, όμως με πόνεσε πάρα πολύ. Έχω πολλούς πλανήτες στον καρκίνο και είμαι πολύ συναισθηματική. Τις αλλεπάλληλες μεταθέσεις του πατέρα μου, όπου πήγαινα σε ένα μέρος, είχα φίλες, φίλους, αυτά ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή έπρεπε να τα αφήσω όλα αυτά και να πάω κάπου αλλού. Αυτό με πονούσε πάρα πολύ. Άφηνα το σπίτι μου, τα αυτά μου, να πάω αλλού. Συνήθιζα, κόσμο. Έκανα άλλους φίλους. Άντε πάλι έπρεπε να τα αφήσω, ξέρω εγώ. Έχω αλλάξει 10 σχολεία. Ίσχυε ότι υπήρχε γερτήριο στις 5 για να στρώσει τα κρεβάτια. 5 η ώρα σηκωνόμασταν, φτιάχναμε, τρώγαμε όλοι μαζί το σταυρό μας, στρώναμε το κρεβάτι μας. Μετά η μαμά μου τα ξέστρωνε πάλι βέβαια. Αλλά εμείς έτσι έπρεπε να. Και ο γάμος ήρθε νωρίς, μόλις τα 17. Πολύ, πολύ νωρίς. Ίσως από την πολλή επιτήρηση. Είχα διαβάσει κάπου, είχατε πει ότι όχι τόσο από έρωτα, και από έρωτα βέβαια, αλλά κυρίως για να μπορώ να κοιμηθώ. Για να κοιμηθώ. Από έρωτα παντρεύτηκα, αλλά για να κοιμηθώ. Και δεν κοιμήθηκα ποτέ βέβαια, γιατί πάντοτε είχα δουλειά και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν κοιμήθηκα. Αλλά ναι, έλεγα όταν πάω στο σπίτι το δικό μου θα κοιμάμαι όσο θέλω. Αυτό που λέμε μαγεία εντυπωσιασμού. Έχετε ασχοληθεί καθόλου, δηλαδή David Copperfield, Yuri Geller, Dynamo? Όχι. Για να δούμε ένα με τα καλύτερα του Dynamo. Για να δούμε. And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more.
Κάνει αυτά, να περπατάει πάνω στο νερό, να βάζει τα χέρια του μέσα από τα τζάμια, να στέκεται στον αέρα. Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι είναι όλα αυτά, μόνο τρίκ, είναι άλλες δυνάμεις μεταφυσικές, περίεργες, ακόμα και σατανικές? Όχι. Λοιπόν, εάν δεν είναι ταχυδακτυλουργικά, εάν δεν είναι, επειδή έχω κάνει πολλά ταξίδια, Ινδίες, Φορμόζα κτλ. Και έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να επιβάλλονται στην ύλη. Δηλαδή, οι γιόγκοι μπορούν να βγάζουν τα χέρια τους, να είναι στον αέρα, να ανεβαίνουν κτλ. Είναι γνωστά αυτά. Με την κατάλληλη άσκηση μπορεί κανείς να επιβληθεί στην ύλη. Δηλαδή να συγκεντρώσει το μυαλό σου και να. Και να περάσει το χέρι του μέσα από ένα τζάμι. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο αυτό. Ή μπορεί... να σταθεί στον αέρα. Μπορεί να σταθεί στον αέρα. Το έχω δει και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη. Είχε γίνει ένα συμπόσιο που είχαν έρθει από τις Ινδίες, γιόγκοι κτλ. Και το είδαμε, το κάνανε εκεί μπροστά. Είναι δυνατόν. Αλλά είναι και πάρα πολλά ταχυδακτυλουργικά. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμένατε. Μια πρόβλεψη θέλω για κάθε ζώδιο. Με έμφαση στους διδύμους, γιατί με αφορά προσωπικά. Το καλύτερο ζώδιο, λέω. Είναι. Το πρώτο. Πόσο σας αγαπώ. Αλήθεια. Όχι, να τα ακούνε αυτά μερικοί που μας λένε, αντιπρόσωπους μας λένε, που ακούνε οι δίδυμους και λένε, δεν είμαστε τα διδυμάκια, τα πιο γλυκά ζώδια. Αυτά είμαστε αξιαγάπητοι, ό,τι και να είμαστε αξιαγάπητοι. Πριν πούμε τα ζώδια, να πω ότι υπάρχουν δύο πλανήτες οι οποίοι συγκρούονται αυτόν τον καιρό. Είναι ο Πλούτονας, που όπως είπες και εσύ πριν μέσα ότι είναι ο πλανήτης χρήμα. Που δείχνει το χρήμα, δείχνει τις τράπεζες, δείχνει τα πολλά χρήματα και αυτή τη στιγμή έχει περάσει στον εγώ καιρο που είναι οι κυβερνήσεις, γι' αυτό και βλέπουμε τις κυβερνήσεις να ταρακουνιώνται αυτόν τον καιρό, βλέπουμε και στην Τουρκία τι γίνεται. Και είναι και ο ουρανός, ο οποίος είναι η αλλαγή, η επανάσταση. Αυτοί οι δύο πλανήτες λοιπόν συγκρούονται και φέρνουν αυτές τις αλλαγές. Και μέσα σε αυτή τη χρονιά θα εξακολουθήσουν να συγκρούονται και ειδικά μέσα στον Απρίλιο θα το δούμε με διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, όσα ζώδια, δεν ξέρω πού είναι οι πλανήτες του καθενός, επηρεάζονται από αυτόν τον συνδυασμό, έχουν αλλαγές στη ζωή τους. Είτε τις προκαλούν οι ίδιοι, είτε έρχονται και ερήμην τους. Έτσι λοιπόν, για τους κρυούς είναι μια περίοδος όπου από το καλοκαίρι θα είστε πολύ καλύτερα, όμως τουλάχιστον τον Απρίλιο, εσείς που είστε γεννημένοι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες αλλαγές τις οποίες θα πρέπει να προσέξετε. Μετά το καλοκαίρι τα πράγματα βελτιώνονται. Για τους Ταύρους αυτές οι αλλαγές δεν είναι τόσο σημαντικές όσο είναι μια περίοδος όπου θα διώξετε μέσα σε εισαγωγικά ανθρώπους που δεν σας ταιριάζουν. Δηλαδή, ο Κρόνος ο οποίος είναι απέναντι από τους Ταύρους δείχνει κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, αν μια φιλία δεν είναι σωστή, αν μια σχέση δεν είναι σωστή, αν μια εργασία δεν είναι σωστή, έρχεται και στο δείχνει. Άρα λοιπόν οι Ταύροι, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά, ενώ έχουν μια καθημερινή ζωή καλύτερη, θα σχέσεις και συνεργασίες ενδεχομένως να δοκιμαστούν. Από το επόμενο καλοκαίρι θα είναι σε μια πολύ καλή περίοδο η Ταύρη, δηλαδή και αν φύγει κάτι από τη ζωή σας επανέρχονται άλλα πράγματα. Για το καλύτερο, το πρώτο, το σημαντικότερο ζώδιο του ζωδιακού, λέμε αστεία βέβαια. Για τους διδύμους, νομίζω ότι αυτή η χρονιά θα πρέπει να προσέχετε λίγο αυτή την εποχή τα οικονομικά τα οποία ενδεχομένως. Μόνο αυτή την εποχή πάντα οι δίδυμοι πρέπει να τα προσέχουμε τα οικονομικά. Είμαστε, γιατί τα δίνουμε. Έτσι, έχουν τρύπες οι τσέπες μας. Ναι. Από το καλοκαίρι θα είναι καλύτερα τα οικονομικά και καλύτερη η καθημερινή ζωή. Καθώς ο Δίας περνάει στο λιοντάρι, θα αλλάξει η καθημερινή σας ζωή, θα μπουν νέοι άνθρωποι στη ζωή σας. Πολλοί θα αλλάξετε αυτοκίνητο, θα πάρετε αυτοκίνητο από το ένα καλοκαίρι ως το άλλο.
για τους καρκίνους των πρώτων ημερών είναι μια πολύ καλή περίοδος για να δείτε τα σχέδια να πραγματοποιούνται. Αν είστε γεννημένοι αρχές Απριλίου, αρχές Ιουλίου, προσέχετε ειδικά τον Απρίλιο κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο, αυτή που είναι δηλαδή μετά τις 10, πιστεύω ότι από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο θα είναι καλύτερα τα πράγματα και τα οικονομικά θα βελτιωθούν. Τα λιοντάρια μας, τα οποία αυτό τον καιρό είναι προβληματισμένα, από το ένα καλοκαίρι ως το άλλο έρχεται η μεγάλη στιγμή της ζωής σας όπου θα κάνετε τις αλλαγές. Αυτή τη χρονιά όμως πρέπει να προσέχετε και πρόσωπα ηλικιωμένα της οικογένειάς σας και γενικά την οικογένεια. Η Παρθένη μας, νομίζω έχεις οροσκόπο Παρθένο, γι' αυτό δουλεύεις πολύ. Καλό είναι. Τρεις άνθρωποι μέσα σε ένα σώμα. Καλό είναι. Λοιπόν, για τους Παρθένους θα αλλάξουν πολλά πράγματα σε επίπεδο φιλίας ή σχέσεων. Είναι μια χρονιά η οποία θα σας ανεβάσει αργά και σταθερά. Δεν θα κερδίσετε από τη μία στιγμή στην άλλη αυτό που επιζητάτε. Αργά και σταθερά όμως έρχεται μια περίοδος η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και την οποία θα κατακτήσετε μετά από πολλή δουλειά. Είναι αυτό το συναθηνά και χειρακίνη, δεν έρχεται από μόνο του. Έχουμε μάθει Παρθένη στη δουλειά, δεν θα βαριάζουμε. Για τους ζυγούς των πρώτων ημερών του Οκτώβρη είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή του Απρίλη, όμως τα πράγματα βελτιώνονται από το καλοκαίρι και μετά. Ενώ έχετε δει τις εντάσεις που μπορεί να είχατε σε διάφορους τομείς στη ζωή σας, είναι και ο Άρης το ζώδιό σας το ζυγό ένα εξάμηνο, ποτέ δεν κάθεται ένα εξάμηνο ο Άρης ένα ζώδιο, αυτή τη χρονιά έμεινε 6 μήνες, θα μείνει 6 μήνες. Αυτό πέρα από εσάς τους ζυγούς, να κάνω μία παρένθεση, δείχνει τις διαμάχες μεταξύ των κρατών. Και θα έχουμε διαμάχες μεταξύ των κρατών και τα βλέπουμε κιόλα. Λοιπόν, για εσάς λοιπόν από το καλοκαίρι είναι η καλύτερη σας εποχή, όπου πολλά πράγματα βελτιώνονται, όμως σχέσεις και συνεργασίες θα πρέπει να τις προσέξετε την περίοδο αυτή, αν δεν θέλετε να χαλάσουν. Εξάλλου ο ζυγός είναι το ζώδιο της αρμονίας και των σχέσεων και θέλουν όσο τίποτε άλλο οι σχέσεις να πηγαίνουν καλύτερα, αλλά αυτό το καιρό είναι λίγο ζορισμένοι. Για τους σκορπιούς μας είναι μια περίοδος η οποία είναι αρκετά σημαντική. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στη ζωή σας. Ο Κρόνος, ο οποίος είναι στο δικό σας ζώδιο, μπορεί να σας κάνει να συνειδητοποιείτε κάποια λάθη που μπορεί να έχουν γίνει. Όμως ουσιαστικά είναι μια χρονιά η οποία είναι χρονιά δημιουργίας. Μετά το καλοκαίρι αποφεύγετε υπερβολές. Οι τοξότες που είναι το πιο χαρούμενο και το πιο αισιόδοξο ζώδιο, κάτι έχει χαθεί αυτόν τον καιρό, έχουν έννοιες κι αυτοί. Από το ένα καλοκαίρι ως το άλλο θα είναι η καλύτερη χρονιά σας. Αυτόν τον καιρό θα πρέπει να ασχοληθείτε με την οικογένεια και το σπίτι, η οποία σας καλεί να είστε πολύ μεθοδικοί και να προσέχετε λάθη, ειδικά αν είστε γεννημένοι τον Νοέμβριο. Η Εγώκερη είναι το τέταρτο ζώδιο που βάλετε από αυτό το τετράγωνο το δύσκολο, ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στην πρωτοχρονιά, προσέχετε τον Απρίλιο. Από το επόμενο καλοκαίρι ως το άλλο θα έχετε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Προς το παρόν πρέπει να είστε λίγο συντηρητικοί σε σχέσεις συνεργασίες και να φροντίσετε την οικογένεια που μπορεί να σας έχει ανάγκη. Για τους υδροχόους είναι μια χρονιά όπου η επαγγελματική σας ζωή αυτόν τον καιρό μπορεί να σας πιέζει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα τα καταφέρετε. Από τον ο χώρος της εργασίας μετά τον Απρίλιο έχει να σας δώσει πολλά, ενώ ο επόμενος χρόνος μιλάει για γάμους, για συνεργασίες, για τέτοιου είδους θέματα. Και τελικά τα ψάρια μας, τα οποία είναι η χρονιά τους, είναι η τυχερή τους χρονιά, ακόμα και μέσα σε δυσκολίες, μπορούν να περιμένουν και έναν έρωτα, ένα παιδί, γενικότερα μια σταθεροποίηση καταστάσεων, η οποία θα είναι πολύ σημαντική. Και όλα αυτά πνευστή. Έχετε καταπιεί τα ζώδια. Έλατε. Για πάμε τώρα από τα προσωπικά στα συλλογικά. Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές έρχονται. Μην μου ζητήσεις να σου πω ποιος περιφερειάρχης και ποιος. Με ποιο κόμμα τα άστρα είναι φρουϊκά μου, αυτό θέλω να μου πείτε. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι γενικότερα την περίοδο αυτή, όχι μόνο εδώ σε εμάς, θα υπάρξει μία τάση, όπως και ήδη το έχουμε δει, να υπάρχουν πολλά κόμματα και να μάθουν τα κόμματα να συνεργάζονται. Δυστυχώς ακόμα εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε δει αυτό και όταν δεν το βλέπεις αυτό δεν μπορεί να πάει καλά η Ελλάδα. Θα δούμε όμως πολλές αλλαγές στα κόμματα και εδώ και έξω.
και το οποίο τελικώς μετά από όλες αυτές τις ανακατατάξεις θα είναι κάτι πολύ καλύτερο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια ποτέ δεν πλήττουμε. Εκλογές, νέα κόμματα, χαράτσια, φόροι, σαν μια φάρσα τρόμου ένα πράγμα, σαν αυτήν εδώ τη φάρσα που σκάρωσαν στον σασέρ, εκεί που μπαίνεις αμέριμνος έτσι και ήρεμος για να πας τη δουλειά σου, ξαφνικά, φραπ, κάτι εξωπραγματικό συμβαίνει και ανατρέπονται όλα. Για να δούμε. Segura a porta, por favor, pra gente. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Αυτό είναι θρίλερ. Και μπορείς να πάθεις ανακοπή εύκολα. Πολύ εύκολα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με αγαπημένη Λίτσα Πατέρα. Επιστρέφουμε. Είμαστε πάλι, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Πολλούς χαιρετισμούς στη Δράμα, την Καστοριά, το Αγρίνιο και τη Γερμανία, στους φίλους μας εκεί που μας βλέπουν και μας αγαπούν πολύ. Κυρία Πατέρα μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν φανατικά στα ζώδια, που κάθε πρωί θέλουν να ακούσουν τα ζώδια για να μπορέσουν να πορευθούν στη μέρα τους. Και υπάρχει και μία άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι λένε: Έλα, μωρέ, τώρα ζώδια. Πώς γίνεται τώρα να σου πει κάποιος το μέλλον σου από τους πλανήτες, από τα ζώδια? Τι απαντάτε σε αυτούς? Ότι έχουν δίκιο. Για ποιο λόγο έχουν δίκιο? Όταν λέμε το πρωί τα ζώδια. Η πρώτη ή η δεύτερη έχουν δίκιο? Η δεύτερη, θα σου πω. Που το σνομπάρουν. Που το σνομπάρουν, θα σου εξηγήσω. Όταν λέμε το πρωί τα ζώδια, γνωρίζουμε ένα στοιχείο του οροσκοπίου σου, της ζωής σου. Ένα στοιχείο. Όταν λοιπόν, ας πούμε, λέω εγώ ότι αν είσαι γεννημένος τότε πρόσεχε, ξέρω ένα κομμάτι, τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό η αστρολογία. Πρέπει να γίνει ένας ολόκληρος χάρτης, να δεις, να έχεις κάποια εμπειρία για να έχεις άποψη. Εάν δεν έχεις μια τέτοια εμπειρία, δεν μπορείς να έχεις άποψη και είναι δυσνόητο να καταλάβεις πώς ένας πλανήτης κάτι σου φέρνει. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί, αν δεν σου πει δηλαδή κάποιος το προσωπικό σου οροσκόπιο ότι το τάδε εποχή θα γίνει αυτό, οπότε να πιστέψεις, είναι δύσκολο να εκφέρεις γνώμη. Άρα έχουν δίκιο οι άνθρωποι οι οποίοι λένε έλα, γιατί δεν γνωρίζουν. Η αστρολογία έχει καμία σχέση με τα μέντιου? Όχι. Καμία. Απολύτως. Ο αστρολογικός χάρτης κάποιου μπορεί να δείξει πότε θα πεθάνει? Λοιπόν, πρώτον υπάρχει όρκος, ας πούμε, των αστρολόγων. Αυτό δεν το λες ποτέ. Υπάρχουν κάποιες πράξεις, αν έχεις ακριβέστατη ώρα, που δείχνουν τουλάχιστον μια πολύ επικίνδυνη περίοδο. Όμως, επειδή το α ωμέγα είναι προκαθορισμένο κατ' εμέ από το Θεό, δεν μπορείς να ξέρεις τον προορισμό του ανθρώπου. Δεν μπορεί να περάσει μια φάση δύσκολη και να την ξεπεράσει. Άρα λοιπόν δεν ασχολούμεθα καθόλου με το θάνατο. Καθόλου όμως. Γιατί δεν επιτρέπεται κιόλα. Εάν μου πούνε ότι θα πεθάνω σε 5 χρόνια, θα έχω πεθάνει στα 3 από την αγωνία. Βέβαια. Άρα δεν είναι ωραίο πράγμα. Πώς το διαχειρίζεστε όμως, άμα δείτε κάτι άσχημο, τον προετοιμάζετε με κάποιο Όταν τρόπο? Όταν δεις κάτι άσχημο, τον προετοιμάζεις και του λες, ξέρεις την περίοδο αυτή, σε παρακαλώ,
πήγαινε στο γιατρό, κάνε ένα check-up γιατί περνάς μια δύσκολη περίοδο και ως εκεί. Και όσο καταλάβει βέβαια. Θα πρέπει να καταλάβει. Δεν είναι μεγάλο βάρος πάντως να γνωρίζετε. Είναι. Στο Θεό πιστεύετε? Πάρα. Ζωή μετά θάνατον υπάρχει, λέτε? Κατά τη γνώμη μου ναι. Αλλά αυτά είναι προσωπικές. Με την έννοια κόλαση ή παράδεισος ή μετανσάρκωση σε αυτήν εδώ τη γη? Κόλαση ή παράδεισος είναι και αυτή η ζωή που περνάμε. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι σου έρχεται το κακό. Τώρα όσο για τα άλλα, επειδή δεν έχουν αποδειχθεί, δεν θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Όταν γνωρίζετε έναν άνθρωπο για πρώτη φορά, ψάχνετε τον αστρολογικό του χάρτη για να δείτε τι άνθρωπος είναι? Μπαίνω στην αυτή. Μπαίνετε. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ξέρεις ότι δεν υπάρχει το υπεροροσκόπιο, δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει όλα καλά, απλώς όπως είπα και προηγουμένως, τον αποδέχεσαι. Απλώς γνωρίζεις περίπου πώς είναι. Σας έχει τύχει ποτέ να απορρίψετε άνθρωπο, είτε ως φίλο, είτε ως αγαπημένο, είτε ως συνεργάτη, επειδή είδατε το οροσκόπιό του και κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί? Μου έχει τύχει το αντίθετο. Να βλέπω ότι στο οροσκόπιό του θα μπορούσε να φερθεί έτσι και εγώ να λέω, έλα μου, εντάξει, δεν πειράζει, μπορεί και να μην είναι έτσι, και στο τέλος βέβαια να την πατάω. Δηλαδή πάντοτε προσπαθώ να πω ότι επειδή όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος γίνεται πιο πνευματικός, παίρνει και αυτό στα μαθήματά του, θέλω να πιστεύω ότι εντάξει δεν θα βγει. Γιατί αν είναι έτσι δεν πρέπει να μιλάω και σε άνθρωπο, γιατί όλοι έχουν τα δύσκολά τους. Έχουμε αστρολόγο καινούριο τεύχος πριν έχουμε, κλείσουμε? Ναι, τώρα έχει κυκλοφορήσει. Ναι. Τον επαιτειακό τον πήρες, θα σου το στείλω για να τον έχεις όλο το χρόνο. Έτσι. Αλλά όλα αυτά που λέμε είναι γραμμένα πριν από πολλά χρόνια, τα καινούργια πράγματα που έρχονται, που αποδεικνύουν ότι πραγματικά η αστρολογία δουλεύει. Εξάλλου και τόσα χρόνια, να πω και εγώ κάτι για μένα, τόσα χρόνια για να προσπαθεί να ακούει ο κόσμος σημαίνει ότι έχει δει κάποιες αλήθειες. Έτσι δεν είναι? Τίποτα δεν είναι τυχαίο, είπαμε άλλωστε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Είσαι πολύ γλυκιά, πολύ χαμογελαστή. Δεν μπορούσε παρά να μείνει σε δίδυμος. Μου άρεσε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας, που κάνατε παρέα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο είναι αντικρισικό το χαμόγελο. Γεια σας.